Για ακόμα μία φορά το αθλητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τρίποντα στα σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια 8 έως 12 ετών και έχει σκοπό μέσα από τη σωστή καθοδήγηση να αγαπήσουν οι μικροί μαθητές και μαθήτριες το άθλημα του μπάσκετ, να αποκτήσουν την κατάλληλη καλοθοσφαιρική εκπαίδευση εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος και τη σωστή νοοτροπία που απαιτεί ένα ομαδικό άθλημα. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο Δήμος Αλεξανδρούπολης φιλοξενεί το πρόγραμμα για τα παιδιά στα σχολεία, καλάθια στα σχολεία. Έχουμε τη χαρά φέτος να φιλοξενούμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Κώστα Τζαρτσαρή, τον coach Μίσα και τον Σταυρόπουλο, όλοι οι εξαιρετικές μορφές του μπάσκετ στη χώρα μας. Θα έχουμε την χαρά να τους έχουμε τρεις μέρες εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Συμμετέχουν 8 σχολεία του Δήμου μας, 3 από τις Σφαίρες και 5 από την Αλεξανδρούπολη, όπου θα έχουμε τα παιδιά τη χαρά να τους δουν από κοντά, να τους ακούσουν, να τους προπονήσουν, να μιλήσουν μαζί τους και φυσικά να μοιράσουν και πάρα πολλά αυτόγραφα. Στο πλαίσιο αυτό θα συμμετάσχει ένας εκ των κορυφαίων αθλητών, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 6.30 θα υποδεχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες της πόλης για να μιλήσει για την καλαθοσφαίριση, ενώ την ίδια ημέρα 6.30 το απόγευμα με 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο και πάλι θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα ανάλυση του προγράμματος ανάπτυξης της ΕΟΚ, οι στόχοι και η προπονητική του υποστήριξη. Έχουμε και μια ημερίδα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου θα ακούσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους του μπάσκετ. Και φυσικά αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουμε εδώ και τα 3 χρόνια της Δημοτικής Αρχής, ώστε το μπάσκετ στην περιοχή μας να πάρει τη θέση που το αξίζει. Συνεχίζουμε φυσικά και είμαστε σε πολύ καλή επικοινωνία, προκειμένου να φέρουμε και ένα αθλητικό γεγονός μεγάλο εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο βήμα είναι αυτό που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων εδώ στο Δήμο μας. Ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να καταφέρει να φέρει το σχολικό πρωτάθλημα ταϊκβοντό στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η προσπάθεια αυτή, όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδόλης, ευελπιστεί να αποφέρει καρπούς και για πρώτη φορά να έρθει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στην περιοχή. Οι αγώνες στο ταϊκβοντό είναι πολύ σημαντικοί, οι σχολικοί αγώνες στο ταϊκβοντό που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Δεν έχουν έρθει ποτέ στην Αλεξανδρούπολη. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή τόσο με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσο με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με την Ομοσπονδία, που και οι τρεις μαζί αποφασίζουν τον τόπο ορισμού των αγώνων, των παλαιών αγώνων του ταϊκβοντό. Αγώνες οι οποίοι μαζεύουν γύρω στους 1.000 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε και αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Περιμένουμε τον ορισμό. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι οι οποίοι διεκδικούν αυτούς τους αγώνες. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά και επιτέλους αυτοί οι αγώνες για πρώτη φορά θα έρθουν και αυτοί στην Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε για τους σχολικούς αγώνες, στο πλαίσιο των σχολικών αγώνων. Στο πλαίσιο των σχολικών αγώνων, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ξαναλέω για το άθλημα του ταϊκβοντό, όπου ο αριθμός των αθλητών που συγκεντρώνονται είναι πάρα πολύ μεγάλος και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη μας.